Καλησπέρα σας. Να ευχαριστήσω την επιστημονική εταιρεία για την πρόσκληση, την οποία αποδέχθηκα και με χαρά. Επειδή είμαι η τελευταία ομιλήτρια, κλείνω την σημερινή ημέρα του συνεδρίου, θα είμαι εντός χρόνου, θα προσπαθήσω και θα τα καταφέρω, πιστεύω. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ, πρώτον γιατί συναντώ αρκετούς συναδέλφους και συνεργάτες που είχα καιρό να τους δω, αλλά και γιατί θα μοιραστώ μαζί σας σύγχρονα θέματα ασφάλειας και υγείας, αλλά και πρακτικές που εφαρμόζουμε στον Όμιλο ΟΤΕ, στους 11.000 εργαζόμενούς μας πανελλαδικά, ιδιαίτερα βέβαια και στα πρωτόγνωρα δεδομένα που δημιούργησε η πανδημία τα δύο τελευταία έτη. Βασική προτεραιότητά μας στον Όμιλο ΟΤΕ είναι η υγεία και η ποιότητα της ζωής των ανθρώπων μας και αυτό αποτελεί στρατηγικό στόχο της εταιρείας. Σε καθημερινή βάση προσπαθούμε να διαμορφώνουμε εταιρική κουλτούρα και να έχουμε άμεση επίδραση στην προαγωγή της υγείας των εργαζομένων μας και στην εξισορρόπηση τόσο οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, αλλά και στην ικανοποίησή τους. Εδώ περιγράφεται πώς είναι η δομή της ιατρικής υπηρεσίας στον Όμιλο ΟΤΕ. Η ομάδα μας αποτελείται από 47 γιατρούς εργασίας που δραστηριοποιούνται πανελλαδικά και ελέγχουν, εξετάζουν τους εργαζόμενους στις πολυπληθείς εγκαταστάσεις του οργανισμού. 11 νοσηλευτές, νοσηλεύτριες και επισκέπτες υγείας και 5 συνεργάτες ψυχικής υγείας. Στις μεγάλες εγκαταστάσεις του ομίλου λειτουργούν 12 πλήρως εξοπλισμένα ιατρεία πανελλαδικά και απευθυνόμαστε σε εργαζόμενους διαφορετικών υπηρεσιακών μονάδων, τηλεπικοινωνιακή τεχνική, εργαζόμενοι σε καταστήματα, εναερίτες, γραφεία, αλλά και τηλεφωνικά κέντρα. Και με διαφορετικές ανάγκες. Σε αυτές τις εγκαταστάσεις όπου λειτουργούν τα ιατρεία μας, μπορεί οι εργαζόμενοι εντός ωραρίου να επισκεφτούν και να δουν τους γιατρούς που είναι στα κτίρια μας και να τους ρωτήσουν για διάφορα θέματα υγείας. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και η δυνατότητα να κάνουν, εφόσον το θελήσουν, συνεδρίες με τους ψυχολόγους. Αυτές οι συνεδρίες κατά τη διάρκεια της πανδημίας πραγματοποιούνται digital, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί και 24-ωρη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης για όλους τους εργαζόμενους, αλλά και για τις οικογένειές τους. Κάθε χρόνο σχεδιάζουμε και υλοποιούμε προγράμματα με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση σε θέματα υγείας, σωματικής και ψυχικής και ευεξίας, κάτω από την επικοινωνιακή ομπρέλα ενός διαχρονικού προγράμματος που με τον τίτλο «Ζούμε καλύτερα». Έτσι, σε αυτό έχουν συμπεριληφθεί Medical Team Roadshow, αφορά Medical Check-up σε εργαζόμενους. Αυτό το πρόγραμμα ξεκίνησε από το 2016, πρώτα σε εργαζόμενους στις μεγάλες εγκαταστάσεις μας και αργότερα επεκτάθηκε στους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής, δηλαδή στους τεχνικούς, στους τηλεπικοινωνιακούς τεχνικούς και στους εργαζόμενους στα καταστήματα. Πραγματοποιούνται μετρήσεις χοληστερόλ, ζαχάρου, δείχτης μάζας σώματος και διενέργεια ηλεκτροκαρδιογραφημάτων. Εκτός από τους γιατρούς εργασίας και το νοσηλευτικό προσωπικό, σε αυτά τα medical check-up συνεργαζόμαστε και με καρδιολόγους εξωτερικούς συνεργάτες της εταιρείας. Το 2019 αυτό το πρόγραμμα έτρεχε παράλληλα με μία εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε από τους τεχνικούς ασφαλείας, μία virtual reality εκπαίδευση για ασφαλή εργασία σε ύψος.
Επίσης, πραγματοποιούνται εμβολιασμοί για την εποχική γρίπη όλα τα προηγούμενα χρόνια και ήδη αυτή τη στιγμή τρέχουν οι εμβολιασμοί στα τεχνικά τμήματα και στα καταστήματα και από την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν και στις μεγάλες εγκαταστάσεις. Επίσης, γίνονται live ενημερώσεις για διάφορα ιατρικά θέματα. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα προ-πανδημίας αυτές γινόντουσαν φυσικοί διαζώσεις, φυσική παρουσία. Τώρα έχουν μετατραπεί σε live webinars και αφορούν επίσης θεματολογία όπως εργονομία θέσης, σωστή στάση σώματος, update ενημερώσεις σχετικά με τη λίμωξη COVID. Εκπαιδευτικά προγράμματα πρώτων βοηθειών, πραγματοποιείται εκπαίδευση των εργαζομένων στην παροχή πρώτων βοηθειών, καθώς και στην πρόληψη και αντιμετώπιση ατυχημάτων σε παιδιά και εφήβους. Επίσης, προληπτική έλεγχη για την μυοσκελετική υγεία σε συνεργασία με φυσικοθεραπευτές και ορθοπαιδικούς, πρόληψη για την εμφάνιση του μελανόματος σε συνεργασία με δερματολόγους, έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων όρασης, καθώς και διάφορες δράσεις με αφορμή παγκόσμιες ημέρες, όπως καρκίνος του μαστού, σκελετική υγεία, διατροφή. Με την έναρξη της πανδημίας, ο Όμιλος χρειάστηκε, όπως όλες οι εταιρείες, να ενεργοποιήσει άμεσα μηχανισμούς που το επέτρεψαν να ανταποκριθεί στις έκτακτες αυτές συνθήκες, έχοντας ως προτεραιότητα την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων μας, πανελλαδικά. Κάποιες από αυτές τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν ήταν η άμεση δημιουργία καναλιών επικοινωνίας με το Health and Safety. Έτσι δημιουργήθηκε η γραμμή 13166, στην οποία μπορούσαν να καλέσουν από όλη την Ελλάδα οι εργαζόμενοι, εάν παρουσίαζαν κάποια συμπτωματολογία που παρέπεμπε στην νόσο COVID ή είχαν έρθει σε επαφή με κάποιο επιβεβαιωμένο κρούσμα. Για τον ίδιο λόγο λειτουργούσε και το email Health and Safety Communication. Ταυτόχρονα, οι εργαζόμενοι που άνοικαν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή νόση από COVID και ήταν σε θέσεις εργασίας που είχαν επαφή με το κοινό απομακρύνθηκαν και τέθηκαν σε τηλεεργασία. Έγινε άμεση προμήθεια και διανομή του εξοπλισμού για την ατομική προστασία πανελλαδικά, αντισηπτικά, μάσκες, γάντια, ειδικές χαλές όπου αυτές ήταν απαραίτητες. Συνεχής ενημέρωση των εργαζομένων και δημιουργία εξειδικευμένων οδηγιών και υλικού ανά αντικείμενο, είτε αυτά ήταν call center, καταστήματα ή τεχνική. Συνεργασία με διαγνωστικά κέντρα, κλινικές πανελλαδικά για τη διενέργεια μοριακών ελέγχων για τους εργαζόμενους δωρεάν, σύμφωνα με τις οδηγίες της ιατρικής ομάδας. Προμήθεια τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνων για τη διενέργεια, rapid test στο προσωπικό. Ιδιαίτερα για τους ανθρώπους μας στην πρώτη γραμμή, για να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα που προέκυψαν λόγω της πανδημίας, ιδιαίτερα στις αρχές της πανδημίας, προχωρήσαμε στην υλοποίηση digital session από τους γιατρούς εργασίας, όπου απευθύνθηκαν σε υπαλλήλους καταστημάτων και τεχνικούς εργαζόμενους πανελλαδικά, με στόχο την ενημέρωσή τους και την προστασία των ίδιων, αλλά και των οικογενειών τους. Έτσι, ενημερώθηκε το προσωπικό σε 308 καταστήματα και 1.260 εργαζόμενοι σε 75 τεχνικά τμήματα. Σε δεύτερο χρόνο, οι περισσότερες δράσεις που πραγματοποιεί το Health and Safety του ομίλου TEM, δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης, μετατράπηκαν σε digital, σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες του ομίλου, με δεδομένο πως το 80% των εργαζομένων ήταν σε τηλεργασία. Γι' αυτό μετατρέψαμε τις δράσεις μας wellness σε digital, σε συνεργασία με συνεργάτες του ομίλου, όπως γυμναστές, διατροφολόγους, φυσικοθεραπευτές, και η θεματολογία αφορούσε άσκηση, διατροφή, μυοσκελετική υγεία, με τη δημιουργία πάνω από 30 tailor-made βίντεο. Παράλληλα, προσαρμόσαμε και το πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης, το Next2You, με θεματολογία ειδικά διαμορφωμένη για τους εργαζόμενους εταιρείας, αλλά και για τα μέλη των οικογενειών τους. Όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας, όχι μόνο δεν σταματήσαμε την διενέργεια εθελοντικών αιμοδοσιών,
αλλά προσθέσαμε μία επιπλέον περίοδο αιμοδοσίας, τις δύο που παραδοσιακά πραγματοποιεί ο Όμιλος από το 1976, που πραγματοποιούνται άνοιξη και χειμώνα, προσθέσαμε λόγω του σημαντικού ελλείμματος σε φιάλες αίματος και το καλοκαίρι. Πάντα με την τήρηση όλων των μέτρων, των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και κατόπιν ραντεβού για τον κάθε εργαζόμενο που ήθελε να αιμοδοτήσει. Όσον αφορά την ψυχική υγεία, συνεχίζουμε να υλοποιούμε ειδικά ενημερωτικά live webinars με στόχο την ενδυνάμωση των εργαζομένων και την ενίσχυση του work-life balance με θεματολογία που αφορά τον γονεϊκό ρόλο και την ανθεκτικότητα. Στην ίδια λογική προσαρμόσαμε τα μέχρι σήμερα δεδομένα για την υιοθέτηση της άσκησης στην καθημερινότητά μας και διαθέσαμε την πλατφόρμα το The Coach σε όλους τους εργαζόμενους του ομίλου πανελλαδικά και στα μέλη των οικογενειών τους, ενώ παράλληλα υπήρχε η δυνατότητα να γίνουν digital συνεδρίες με τους διατροφολόγους μας. Για να υλοποιηθούν όλα αυτά, χρειάζεται σκληρή ομαδική δουλειά και δομημένο σχεδιασμό του πλάνου δράσεών μας, που διαφοροποιείται ένα οργανωτική μονάδα λόγω φύσης και χώρου εργασίας. Μέσα από αυτό το συνολικό πρόγραμμα των δράσεών μας, λαμβάνουμε πάντα σοβαρά υπόψη τη θετική εμπειρία και την ικανοποίηση των εργαζομένων. Κάτι το οποίο μας κινητοποιεί και μας χαρίζει ιδιαίτερα σημαντικές διακρίσεις, οι οποίες αποκτούν ακόμα σημαντικότερο ρόλο για όλους εμάς, ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες. Και φυσικά δεν σταματάμε εδώ. Για όλους εμάς τους εργαζόμενους στον Όμιλο ΟΤΕ, ο ισχυρότερος μας δεσμός είναι η κοινή μας προσπάθεια να αναπτύξουμε και να βελτιώσουμε καθημερινά το περιβάλλον στο οποίο εργαζόμαστε για να ζούμε καλύτερα. Στο σημείο αυτό, κλείνοντας, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα σχετικό βίντεο από τις δράσεις του διαχρονικού προγράμματος «Ζούμε καλύτερα». Στον Όμιλο ΟΤΕ, με το πρόγραμμα δράσεων Health and Safety, συμβάλλουμε στη διαμόρφωση ενός εξαιρετικού περιβάλλοντος εργασίας. Στόχος μας, να ζούμε καλύτερα. Προτεραιότητά μας, οι δικοί μας άνθρωποι. Βάζουμε στο επίκεντρο την υγεία, σωματική και ψυχική. Παίρνω τηλέφωνο του ΕΚΑ, λέω ποια είναι, που βρίσκομαι και έχω ένα θέμα που δεν αναπνέει και τους ρωτάω αν χρειάζονται κάτι άλλο από μένα. Χτίζουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας. Στον Όμιλο ΟΤΕ, από το 2016, με το πρόγραμμα Health and Safety, επενδύουμε σταθερά σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας των εργαζομένων μας.
με συνεχείς δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης και στόχο να μπορούμε όλοι να ζούμε καλύτερα. Πάνω από 4.000 εργαζόμενοι συμμετέχουν στις δράσεις μας. Ευχαριστώ πολύ.